Κονσένσος Κόνερι, όταν πρωτοεμφανίστηκε στο Dr. No, όλοι μίλησαν δικαίως για τον αναμφισβήτητο νέο άντρα στο σινεμά, το ενήλικο αντίβαρο στην πιτλομανία και τον ανδρογυνισμό που θα ακολουθούσε τα επόμενα χρόνια. Οι γυναίκες τον μαρκάριζαν στενά, έδερνε με το ίδιο αγέροχο στυλ που φορούσε σμόκιν και παράγγελνε χτυπημένη βότκα μαρτίνι, και ξεκίνησε μια μανία για την αντικατασκοπία, τα σούπερ αυτοκίνητα και τα ακριβά παιχνίδια προηγμένης τεχνολογίας, τα gadget. Τον δεύτερο Bond, τον George Lazenby, τον έφαγε η μαρμάγκα. Ούτε που τον θυμάται κανείς, δεν έχουμε καν εικόνα να σας δείξουμε. Ο ψυχρός πόλεμος σταμάτησε. Ο Connery βαρέθηκε και ο Bond νούμερο 3, ο Roger Moore, εισήγαγε τον κοσμοπολιτισμό, την ευζοία και την νοχελικότητα στους τρόπους του μυστικού πράκτορα. Όσο λιγότερες κινήσεις, τόσο το καλύτερο. Ο Minimal και αργός Moore πρόσεχε πάντοτε τη φράτσα και τη τσάκιση. Μάλιστα, περνώντας από την Ελλάδα για το «Για τα μάτια σου μόνο», παρήγγειλε και ένα λευκό κρασί του Θεοτό και έτσι για την εθνική διαφήμιση. Ο Timothy Dalton, ο νούμερο 4, έπαιζε τον Bond λες και απήγγειλε Shakespeare. Είχε το νου του στο κλασικό θέατρο, όχι στο κλασικό μισό χαμόγελο για την περιπέτεια. Αντί για τρεις ταινίες, εταιρεία και Dalton πήρα διαζύγιο, κοινή συνενέση. Ο Pierce Brosnan, Ιρλανδός και ορμητικός, έφερε τον Bond στα ίσια του. Απέτησε πιο ρεαλιστικές ερωτικές σκηνές και πουσαρισμένες σκηνές δράσης. Αποκατέστησε την εμπιστοσύνη σε έναν κουρασμένο ήρωα και σε ορισμένες φάσεις θύμισε τον Κόνερι. Μεγάλωσε όμως και άρχισε να ζητάει αστρονομικές αμοιβές. Η παραγωγή, με ένα φαρδί όχι, θύμισαν σε όλους πως ο Bond, ο νούμερο 51 στη λίστα με τους αγαπημένους ήρωες που δεν βασίζονται σε πραγματικούς ανθρώπους, παραμένει ιδέα και όχι όχημα ενός ηθοποιού. Εξού και ο εξυγχρονισμένος. Ο Ντάνιελ Κρέγκ, που δεν έχει άδεια να σκοτώσει, δεν συμπαθεί τα εξυπνακίστικα μπιχλιμπίδια και στερείται χιούμορ. Στα υπόλοιπα παίρνει άριστα. Οι κριτικές τον επαινούν, το κοινό μάλλον τον ενθαρρύνει. Ξανθός, Bond να είναι και ό,τι να είναι, αφού πλέον ξέρει να τρέχει.